Οι τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται λοιπόν, τρεις στη χειρουργική και ένας στην ορθοπαιδική κλινική. Όπως είπες και εσύ, Ματίνα, όλοι τους χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Μάλιστα, έχουν υποβληθεί ήδη στις απαραίτητες εξετάσεις αλλά και επεμβάσεις σε όσους χρειάστηκε. Να σας πω πως μόλις η κατάστασή τους βελτιωθεί, αναμένεται να πάρουν κάποιοι και εξιτήριο το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι τις αμέσως επόμενες ημέρες. Εξιτήριο όμως πήρε σήμερα η 62χρονη οδηγός του Ιώτα Χ που έπεσε πάνω στους ποδηλάτες και σκόρπισε τον θάνατο. Να σας πω πως νοσηλεύτηκε φρουρούμενη με ελαφρά τραύματα αλλά σε κατάσταση σοκ και μάλιστα επρόκειτο να οδηγηθεί στον εισαγγελέα αφού πλέον το λόγο έχει δικαιοσύνη. Πριν λίγο μιλήσαμε και με έναν από τους τραυματίες ο οποίος μας περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο όσα βίωσε. Μας είπε ότι είδε ξαφνικά ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω τους και να σκορπά το θάνατο πάνω στην ομάδα των ποδηλατών. Η τελευταία πράξη του δράματος, της τραγωδίας, θα γραφτεί το απόγευμα με τις κηδείες των δύο θυμάτων. Ματίνα. Μάλιστα, να δούμε λοιπόν τι μας δήλωσε ένας εκ των τραυματιών. Έρχεται ένα αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα και μας εμβόλυσε όλους. Εγώ ήμουν λίγο μπροστά από τα άλλα τα παιδιά. Με χτύπησε ευτυχώς πιο λίγο από τους άλλους. Με χτύπησε στο πόδι και στο χέρι. Με πέταξε κάτω και μετά από λίγο δευτερόλεπτα άκουγα μόνο γουλιαχτά. Πρέπει να έχει μεγάλη ταχύτητα. Δεν είδα τίποτα. Άκουσα ένα μπαμ πάνω μου και έπεσα κάτω και